Στο Πενταπόσταγμα, αναφέραμε ότι ο πόλεμο των πρώτων ηλιών μεταξύ Δύση και Ρωσία γίνεται πραγματικότητα. Οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν από τι 5 Δεκεμβρίου 2022 για το αργό πετρέλαιο και από τι 5 Φεβρουαρίου 2023 για τα άλλα προϊόντα δίληση πετρελαίου. Επίση, αναφέραμε ότι ο Ερντογάν επιβάλλει τουρκικό μπαξίση και σε ελληνικά εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά, εφαρμόζοντα οικονομικό εκβιασμό κατά τη ελληνική ναυτιλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χτυπήσει τη Ρωσία εκεί που θα την πλήξει περισσότερα στα έσοδα από το πετρέλαιο. Αλλά πρέπει να φροντίσει να μην βλάψει τον εαυτό τη και την εύθραστη παγκόσμια οικονομία στη διαδικασία. Τέθηκε ήδη σε ισχύ η απαγόρευση εισαγωγή υπεράκτιου πετρελαίου από τη Ρωσία. Πρόκειται για μία από τι πιο σκληρέ κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση που αποσκοπούν στη μείωση των εσόδων από ορυκτά καύσιμα και τη ροή πρώτων προς εξαγωγή. Σε απάντηση ο Ρώσος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Αλεξάνδρα Νόβα και είπε ότι η Ρωσία εργάζεται σε μηχανισμούς για την απαγόρευση της χρήσης εργαλείων για τον τεχνικό περιορισμό των τιμών του ρωσικού πετρελαίου. Καθώ αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ακόμη μεγαλύτερη αποσταθροποίηση τη αγορά και έλλειψη ενεργειακών πόρων. Η Ρωσία αξιολόγησε τι συνέπειε τη κυκλοφοριακή συμφόρηση από πετρελαιοφόρα στην Τουρκία. Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα δημιουργήσει τεχνητά μποτιλιαρίσματα στο Βόσπορο και τα Δαρδανέλια προκειμένου να επηρεάσει τη Μόσχα. Τώρα ο Ερντογάν, υπό το πρόσχημα των κυρώσεων, προσπαθεί να βγάλει χρήματα από το ρωσικό πετρέλαιο, δήλωσε ο ειδικό σε θέματα ενέργεια Γκόριου Σκόφ σε συνομιλία με ρωσικό μέσο ενημέρωση. Νωρίτερα, η Financial Times έκαναν λόγο για ωραίε πετρελαιοφόρων στα νυχτά των ακτών τη Τουρκία. Πιστεύει πω το γεγονό είναι ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει χρήματα για τη διέλευση των πλοίων μέσω του στενού, αλλά μέσω του καναλιού. Όλοι οι περιορισμοί συμπεριλαμβανομένων των τιμών του πετρελαίου και τη ασφάλιση ισχύουν μόνο μέχρι τον πρώτο ανεφοδιασμό. Δηλαδή, η Τουρκία απλώ προσπαθεί να βγάλει χρήματα από υπηρεσίε διαμεσολάβηση. Η Ρωσία προφανώ είναι ικανοποιημένη με αυτό μέχρι στιγμή, υποστηρίζει. Ταυτόχρονα όλα τα τάνκερ στα στενά είναι ήδη ασφαλισμένα. Η ασφάλιση ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύω των κυρώσεων. Σύμφωνα με του όρου των περιορισμών, τα μενόπλια που φορτώθηκαν πριν από τι 5 Δεκεμβρίου μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια έω τι 19 Ιανουαρίου. Επομένω, όλε οι αναφορέ για υποτιθέμενη ανάγκη για πρόσθετου ελέγχου είναι επινόηση τη Τουρκία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.